σε εσάς. Ακριβώς, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Τσάπα, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτό το θαύμα της Α2 φέτος, τον Φάρο Κερασινίου. Η αλήθεια είναι ότι ζήσατε με πολύ μεγάλη ένταση το παιχνίδι, αλλά βγήκατε για ακόμη μία φορά νικητές. Συνεπώς, το ερώτημα ποιος θα νικήσει τον Φάρο συνεχίζει και υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο ακόμα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο κύπελο μπροστά μας τώρα την άλλη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ζούμε όλα τα παιχνίδια με την ίδια ένταση, γι' αυτό και κερδίζουμε. Αν θα σταματήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια με αυτή την ένταση, θα έχουμε πρόβλημα. Το γεγονός ότι εμφανιζόμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στο γήπεδο μας κάνει να φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Λέων, υπάρχει ο ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ στην έδρα σας. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι αποτελεί και το κρυφό πόθο για όλους μέσα στην ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε τα πράγματα, να τα δούμε με άκρος ρεαλιστικά. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μικρές πιθανότητες απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν όταν κληρωθήκαμε. Όταν κληρωθήκαμε, ναι, γιατί έγινε κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στους 32 της Ευρώπης. Είναι τεράστια τιμή. Είναι ούτε στα όνειρά μας ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον ΠΑΟΚ. Απλά έχουμε δικαίωμα μέχρι να γίνει το παιχνίδι και να τελειώσει να ονειρευόμαστε αυτές τις μικρές μας πιθανότητες. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε αντάξει αντίπαλοι μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Καλή τύχη λοιπόν και καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Νάτου για το ρεπορτάζ. Τελικά αποτελέσματα θα σας δώσουμε και θα κλείσουμε.